Να πάμε λίγο παρακάτω, λοιπόν, κύριε Πάγκαλη. Λοιπόν, αυτογνωσία, εγώ λέω. Έτσι, ναι. Με βάση μου, αυτά που είπε το και το κόμμα διεθνές που θα δημιουργήσω όταν απογοητευτώ από το συνέδριο του Πασόκ. Κάτσε, θα δημιουργήσω κόμμα. Μην με κόβετε αυτό. Συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ λέω ότι το κόμμα που θα δημιουργήσω αφού απογοητευτώ από το συνέδριο του Πασόκ θα έχει ως τίτλο αυτογνωσία. Αφού απογοητευτείτε, είναι δεδομένο θα απογοητευτείτε ή μπορεί και να μην απογοητευτείτε. Εκεί θα πάω και να μην απογοητευτώ. Λοιπόν, αφού πήγατε λοιπόν στο συνέδριο, πείτε μα λοιπόν αυτό που λέει ο κύριο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πήγατε μπροστά το συνέδριο, πήγατε την κουβέντα προς τα εκεί. Ο κύριος Βενιζέλος λοιπόν εκεί λέει ότι η γάτα είναι 7 ψυχή, λέει έτσι, και αυτά έρχονται και μετά από τις εκλογές τις πρόσφατες για τους συνέδρους, που η μεγάλη αυτή συμμετοχή έδωσε μια ικανοποίηση και μια έτσι αναπτέρωση του ηθικού. Για πείτε μας, εσείς πιστεύετε ότι είναι γάτα 7 ψυχή το ΠΑΣΟΚ? Και μπορεί εγώ να αναγεννηθεί και να μετασχηματιστεί και να έρθει σε επαφή ξανά με τον κόσμο του που έχει φύγει. Είμαι ο παδός των σκύλων και έτσι σύγκριση με σκύλο δεν μπορώ να κάνω για το ΠΑΣΟΚ. Δεν μου έρχεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έμπνευση. Ναι. Τώρα, ο κύριος Βενιζέλος έχει. Δεν ξέρω, έχετε διαβάσει ανήκει στη χώρα των θαυμάτων? Βεβαίως, του Λιούις Κάρολ. Εκεί υπάρχει η γάτα του Τσεσάιρ. Μια γάτα που είναι μόνο το κεφάλι, χωρίς σώμα και χαμογελάει. Μερικές φορές όταν έβλεπα τον κύριο Βενιζέλο να χαμογελάει, σκεπτόμουν ότι μου θύμιζε τη γάτα του Τσεσάιρ. Δεν το έχω πει όμως ποτέ, γιατί δεν ήξερα πώς θα το πάρει. Τώρα θα το ακούσουμε όλοι. Τώρα, ναι. Το λέτε τώρα. Αλλά τώρα, μια και ο ίδιος παρομοίωσε τον εαυτό του και το κόμμα του με γάτα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, και μάλλον είναι αλήθεια, γιατί το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα συνέδριο ενδιαφέρον, ισχυρό, στο οποίο και εγώ ο ίδιος θα πάω και δεν θα πήγαινα αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον και δεν υπήρχε κάποια διάσταση του συνεδρίου. Ναι. Αν δηλαδή μαζευόμαστε 5.000 όλη την Ελλάδα να ψηφίσουμε το συνέδριο, δεν θα είχε νόημα να προχωρήσουμε. Το ότι μαζεύτηκαν και το 10.000 είναι σημαντικό. Ναι. Αυτό όμως δεν αρκεί. Το ότι υπάρχουμε δεν αρκεί. Δηλαδή το να γίνει το κόμμα αυτοσκοπός, αν θέλετε, της κομματικής δραστηριότητας, να έχουμε ένα κόμμα που θα το συντηρούμε για να υπάρχει, όπως έκανε η κομμουνιστική αριστερά μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου επί δεκαετίες. Με σπάνιες αναλαμπές, όπως ήταν η εποχή του 58 με τη συμμαχία της ΕΔΑ τότε που ήρθε πρώτο κόμμα και ίσως στην τωρινή εξέλιξη λόγω της κρίσης και της απόγνωσης που έχει. Άρα τι πρέπει να κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πάγκαλη? Εγώ νομίζω τι περιμένετε από αυτό το συνέδριο και τι περιμένετε ως επόμενο βήμα? Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει προσοχή στα πραγματικά περιστατικά και γεγονότα τα οποία συγκροτούν στο μυαλό του κόσμου την απαξία του πολιτικού συστήματος. Όχι αυτά που λένε οι επαγγελματίες της απαξίωσης. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει εμένα ούτε οι διάφοροι αποτυχημένοι καθηγητές πανεπιστημίου που βρήκαν βήμα στα παράθυρα των καναλιών, των ιδιωτικών καναλιών, ούτε διάφοροι γελιογράφοι, ούτε διάφοροι τύποι που είναι η δουλειά τους, αν θέλετε, να διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις και γεγονότα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι. Αυτό το λέτε για τα ανοίγματα τα πιθανά μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τους καθηγητές και αυτούς τους αναφέρετε, επειδή είναι αυτές οι κινήσεις με τις οποίες συζητεί το ΠΑΣΟΚ για να καταλάβω. Όχι. Εγώ μιλάω για το κλίμα που υπάρχει εναντίον του πολιτικού συστήματος. Α, μάλιστα. Το οποίο εν πολλής δεν με ενδιαφέρει. Τι με ενδιαφέρει όμως? Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος ψήφισε εναντίον του πολιτικού συστήματος, όσο μεγάλο ρόλο και να παίζει το σύστημα της σύγχρονης μεταβίβασης ενιών και διάδοσης γεγονότων, το Twitter, πώς θα λένε αυτά, τα blogs, το ένα το άλλο, υπάρχει κάτι και πέρα από την οικονομική κατάσταση. Γιατί ο κόσμος δεν ψήφισε μονάχα λόγω της οικονομικής κατάστασης, θα ήταν και αυτοί που το λένε αυτό, νομίζω ότι περιφρονούν τον λαό. Πιστεύουν ότι ο μέσος πολίτης, ο μέσος ψηφοφόρος, λειτουργεί μονάχα με βάση την τσέπη του. Ναι. Λειτουργεί με βάση την τσέπη του, είναι σωστό και θεμητό αυτό και πρέπει να γίνεται, αλλά λειτουργεί και με άλλες παραστάσεις. Απαξιώθηκε το πολιτικό σύστημα, να δούμε για ποιο λόγο. Αυτή η κρίση εμπιστοσύνη στο. Και εγώ νομίζω ότι ένα κόμμα αυτό μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ένα κόμμα ως κόμμα, ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Ως κόμμα δεν μπορεί να σώσει την οικονομία. Μπορεί να σώσει την οικονομία συμμετέχοντας, μη συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, ψηφίζοντας, μη ψηφίζοντας νόμους. Αλλά ως κόμμα μπορεί να μεταβάλει το πολιτικό σύστημα ή να προβληματιστεί γύρω από τη μεταβολή του. Και έχω προτείνει μια σειρά από θέματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν βασικό αντικείμενο συζήτησης στο συνέδριο. Όπως είναι το εκλογικό σύστημα, η αλλαγή του εκλογικού σύστημα. Δηλαδή. Προς αναλογικότερη μορφή, κύριε Πάγκαλε, για να τα λέμε ένα-ένα. Όχι, προς άλλο τελείως. Δεν μπορώ να συζητήσω αναλογικότερο, λιγότερο αναλογικό. Αυτό είναι μια βλακώδη συζήτηση που γίνεται μεταξύ κομμουνιστικής αριστεράς και της υπόλοιπης. Δηλαδή, προς ποια κατεύθυνση βλέπετε? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει εκλογή σε δύο γύρους. Εκλογή με δύο κάλπες.
Και εκλογή με δύο ψηφοδέλτια. Η οποία θα έχει ένα εθνικό ψηφοδέλτιο που θα ψηφίζει στο κόμμα, δηλαδή την ιδεολογία σου, την πεποίθησή σου, με απόλυτα απλή αναλογική. Όποιο παίρνει 1% θα βγάζει τρεις βουλευτές. Μάλιστα. Και οι άλλοι κάλποι. Τρεις βουλευτές δεν θα βγάζει γιατί θα είναι 100 περίπου. Ναι, εντάξει. Θα βγάζει ένα. Απλή αναλογική λοιπόν. Μία κάλπη για απλή αναλογική. Αυτό που παίρνει 1% θα βγάζει τον εαυτό του βουλευτή. Και μετά 200 μονοεδρικές περιφέρειες. Εκτός αν αποφασίσουμε ότι θα μειώσουμε τον αριθμό των βουλευτών, οπότε και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για αυτό το πράγμα, θα έχουν 100 μονοεδρικές περιφέρειες, όπου θα εκλέγονται σε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο όποιος έχει 50%, στο δεύτερο γύρο όποιος είναι μεταξύ των δύο πρώτων. Μάλιστα. Έτσι, αυτό το θέμα. Ίσως πρέπει ο πρόεδρος της Βουλής να ανακτήσει σε μια μελλοντική αναθεώρηση του Συντάγματος το δικαίωμα της διάλυσης της Βουλής. Και τότε, τότε μόνο όμως, γιατί τότε αποκτά πραγματική εξουσία, να εκλέγεται από τον λαό απευθείας. Ο πρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να ανακτήσει το δικαίωμα της. Και τότε να εκλέγεται. Αλλά το να το εκλέγει ο λαός και να έχει τα δικαιώματα που έχει σήμερα είναι αστείο. Δεν έχει. Γιατί σήμερα δεν έχει κανένα δικαίωμα. Είναι συμβολικό πρόσωπο. Τώρα στο κομμάτι του Πασόκ, κύριε Πάγκα. Και όχι, τώρα δεν τελείωσε όμως, αν μου επιτρέπετε, γιατί τώρα πάμε στο Ζόρικο. Όλο σας διακόπτω σήμερα. Το Ζόρικο, ίσως εγώ μιλάω. Όχι, όχι, εντάξει. Το Ζόρικο είναι η νέα συγκρότηση των κομμάτων. Με τάσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να θεσμοποιηθούν οι τάσεις και το συνέδριο να διεξάγεται με βάση τις τάσεις. Διότι όταν θα κλέψουμε την Κεντρική Επιτροπή, θα ήμουν ευτυχής αν όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα δεν ψηφίσουμε Βενιζέλο, Πάγκαλο και δεν ξέρω ποιον άλλο να πω να μην εκθέσω ανθρώπους, αλλά να ψηφίσουμε την πλατφόρμα 1, την πλατφόρμα 2 και την πλατφόρμα 3 με όσους την έχουν υπογράψει κατά σειρά, οι οποίοι θα εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή. Να σας ρωτήσω κάτι εδώ όμως, είναι σημαντικό αυτό. Αυτό γίνεται στο ουσιαστικό κόμμα, ουσιαστικό κόμμα της Δυτικής Ευρώπης. Εάν γίνει αυτό που περιγράφεται, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος το ερώτημα, πάμε σε ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και έχουν λοιπόν δύο τάσεις, τρεις τάσεις. Να σας πω ένα θέμα. Να σας το θέσω γιατί είναι σημαντικό αυτό. Μετά πώς θα λειτουργήσει εσωκομματικά η υπόθεση, δηλαδή η πλειοψηφία πλέον θα επιβάλλει και τις απόψεις κοινοβουλευτικά. Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, σήμερα συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Αν αύριο υπάρχει μια τάση που λέει εμείς θέλουμε να φύγουμε από την κυβέρνηση, εκεί τι θα γίνεται, πώς θα λειτουργήσει. Όχι, ενισχύει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έχει τη δικιά της αυτόνομη πειθαρχία. Δεν είναι κομματική η κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να έχει. Να παρέχει εμπιστοσύνη ή να μην παρέχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, και ως εκ τούτου στην κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εάν σε αποδέχεται ο πρόεδρος του κόμματος ή δεν σε αποδέχεται ο πρόεδρος του κόμματος. Ο πρόεδρος του κόμματος ψηφίζεται ως πρωθυπουργός. Ναι. Πρέπει να μπορεί να υπολογίζει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Δεν μπορεί στην κοινοβουλευτική ομάδα ο καθένας. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος, κύριε Πάγκαλε, όλο αυτό να πάει σε κόμματα με συνιστώσεις όπως είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον κατηγορούν τα άλλα κόμματα ότι οι συνιστώσεις δεν τον αφήνουν να. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα με συνιστώσεις, διότι είναι ένα κόμμα το οποίο περιλαμβάνει τελείως διαφορετικές ομάδες ως προς την προοπτική τους. Υπάρχουν επαναστατικές ομάδες, υπάρχουν αναρχικές ομάδες, υπάρχουν κομμουνιστικές ομάδες, σταλινικές ομάδες του παρελθόντος και υπάρχουν και σύγχρονοι αριστεροί, οι οποίοι νομίζουν ότι ανανεώνουμε τον τρόπο αυτόν την αριστερά, και όλους αυτούς ενώνει το πάθος της αντεκδίκησης και το πάθος της εξουσίας. Μιλάω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό οργανισμό, δεν μιλάω για τον κόσμο. Ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για διάφορους λόγους δικούς του. Είναι άλλο τέλειος φαινόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέω. Εγώ μιλάω για ένα συγκροτημένο κόμμα του σοσιαλιστικού δημοκρατικού χώρου, όπου θα έχει αποχρώσει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο συνέδριο δεν θα συζητηθεί. Κακώς δεν θα συζητηθεί κατά ψηφία. Πρέπει να είναι κέριο θέμα. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πάγκαλε? Τώρα, ποια είναι η δική μου άποψη, θα σας την πω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι απόψεις? Ναι. Υπάρχει κάποιο ο οποίο λέει: εγώ ξέρετε τι προτείνω, να μειωθούν κατά το ίμιση οι δημόσιοι υπάλληλοι, να απολύσουμε του μισού δημόσιου υπαλλήλου. Σε μια άποψη. Υπάρχει κάποιο στο ΠΑΣΟΚ που λέει: όχι, δεν το λέει κανεί. Κάνω μια ακραία. Υπάρχει ένα άλλο που λέει: να μην κάνουμε τίποτα, να κάνουμε. Πώ τα λέμε αυτά τώρα που κάνουμε εκεί με τον κύριο Μανιτάκη και τον κύριο Ρουπάγιο. Μετακίνηση. Να κάνουμε, λέει, μετακινήσει εκεί που λείπουν οι υπάλληλοι, να πάνε από αλλού που περισσεύουν. Αυτά τα έχουν γίνει παρεμμένα στο παρελθόν. Η κατάσταση είναι ίδια και θα παραμείνει ίδια. Και το τρίτο είναι μια άποψη, η οποία θα λέει, και αυτή είναι η δικιά μου άποψη, κυρία Μάριον. Με συγχωρείτε για την κοινότητα που σας είπα, κυρία Μάριον. Είναι πολύ ωραίο όνομα, μου αρέσει. Ως γαλλοτραφή μου αρέσει. Λοιπόν, ποια είναι η δικιά μου άποψη? Εγώ λέω ότι στο παρελθόν δεν μπορείς να αλλάξεις τις εργασιακές σχέσεις του άλλου. Προσελήφθη. Σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Ναι, είναι μόνιμος υπάλληλος, εφόσον είναι μόνιμος υπάλληλος, έτσι. Γιατί δεν θεωρώ ότι επαορίστος σύμβασης είναι μόνιμος υπάλληλος. Ναι. Φέρεται ως μόνιμος, γιατί έτσι διαστράφει το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, ο μόνιμος δημοσιογράφος είναι μόνιμος υπάλληλος, θα μείνει μόνιμος δημοσιογράφος.
Από εδώ και πέρα πρέπει να δεις ποιοι θα είναι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και ποιοι θα προσλαμβάνονται με συμβάσεις από το δημόσιο. Και λέω ότι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι πολύ ελάχιστοι, οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί ενός είδους, η γενική ασφάλεια, όχι οι αστυνομικοί τμήματων, οι δικαστικοί. Οι διπλωματικοί τους είπα, νομίζω, ίσως και μερικοί εφοριακοί, λοιπόν, ίσως ένα σώμα ΣΔΟΕ ή κάτι τέτοιο. Κάτι ακόμα δημοσιογραφικό. Οι άλλοι θα έχουν συμβάσει με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να σας δώσω το έσχατο, για μένα το έσχατο δείγμα κακοποίησης της έννοιας της μονιμότητας είναι οι μόνιμοι καθηγητές πανεπιστημίου. Τι θα πει μόνιμος καθηγητής πανεπιστημίου? Γράφω ένα βιβλίο στα 25 μου και μετά διδάσκω όλη μου τη ζωή αυτό που έχω γράψει στα 25 μου. Δηλαδή, καλπάζει η τεχνολογία, καλπάζουν οι αλλαγές. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθηγητές πολιτικής επιστήμης που δεν έχουν γράψει τίποτα από το 1985. Μάλιστα. Το 1985 υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, το συλλαμβάνετε? Το συλλαμβάνουμε. Υπήρχε η Ιουγκοσλαβία. Τρέχει ο χρόνος. Έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας πάντα και παρασυρώμαστε κι εμείς και σας ακούμε για όλα. Αλλά θέλω να ρωτήσω και κάποια που δημοσιογραφικά έχουν ενδιαφέρον για μας. Ποια είναι η άποψή σας για το γεγονός ότι δεν θα έρθει στο συνέδριο ο κ. Σημίτης και ότι λείπει και στο ξεκίνημα ο κ. Παπανδρέου που είναι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα συνέδριο? Το θεωρείτε ότι είναι ένα σωστό μήνυμα αυτό για το ΠΑΣΟΚ? Εγώ πάω στο συνέδριο, πάω στο ξεκίνημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να τους σχολιάσετε. Δεν σχολιάζω όλο τον κόσμο. Κι άλλοι θα έρθουν στην Ελλάδα που δεν τους ξέρουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι τόσο γνωστοί. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά ο καθένας έχει τις αιτίες του. Μερικοί τις έχουν πει, άλλοι δεν τις έχουν πει. Εγώ πάω στο συνέδριο. Δεν πάω με χαρά. Έτσι θα προτιμούσα να πάω να κολυμπήσω όπως κάνω πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Του χειμώνα θέλω να πω. Όταν είναι καλοκαιρινές μέρες, σαν τη σημερινή, πολύ ωραίες. Έτσι. Αλλά θα χάσετε τον μπάνιο σας. Θα χάσω τον μπάνιο. Κύριε Παγκαλέ, επειδή ο χρόνος τρέχει...